Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, Τζαμπ. Αν δεν κάνω λάθος, ο Άινστάιν είχε πει ότι δεν ξέρω για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει σίγουρα με ρόπαλα και πέτρες. Ο Άινστάιν αυτό που δεν υπολόγιζε είναι η Ελλάδα. Γιατί πολύ πριν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα γυρίσαμε πίσω στα τόξα. Φίλε, δεν ξέρουμε ποιος είσαι, αλλά είσαι Θεός, ρε φίλε. Λατρεύουμε. Είσαι Θεός που σημάδευε στη Βουλή με το τόξο. Ο Ραβίου και 40 αστυνομικοί συλλαμβάνουν στο Σύνταγμα διαδηλωτή, ο οποίος έχει στην κατοχή του τσεκούρι, ένα τόξο και δύο βέλη. Και φαίνεται να σημαδεύει προς τη Βουλή. Απάτσι θα επιλύονται σε λίγο στην Βουλή. Α, με τα τσεκούρι! Συγχωρείτε, δεν να σε ρωτήσω κάτι. Τι ήθελα να την ξεφουσκώσει. Δεν κατάλαβα. Ήθελα να δω όμως τη στιγμή που ο Άδωνης κάθεται στη Βουλή και έρχεται το βέλη. Στο τζάμι. Είναι ωραία και με αυτά με τις βεντούζες τα βέλη. Ειδικά ο Άδωνης θα έλεγε υπέρσεις, υπέρσεις. Είναι κάτι πράγμα. Είναι ωραίος, αλλά έχουμε προτάσεις με αφορμή αυτό. Το Ράδιο Αρβίλα, συγκινημένο από τις αναμνήσεις που ξύπνησε η φωτογραφία του διαδηλωτή τοξοβόλου έξω από τη Βουλή, προτείνει και άλλους ρομαντικούς τρόπους διαμαρτυρίας που θα μας γυρίσουν στη ρομαντική εποχή των υποτών. Δοκιμάστε έναν καταπέλτη. Γεμίστε τον με σκουπίδια ή ακόμα και σκατουλίτσες και εκτοξεύστε τον όπου εσείς θέλετε. Πάρτε έναν πολιορκητικό κρυό. Αντικαταστήστε το κεφάλι του με το κεφάλι κάποιου πολιτικού και κερδίστε διπλά. Και θα κάνετε ζημιά, αλλά και θα δείτε επιτέλους κάποιον πολιτικό να χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο. Ένα παραδοσιακό σπαθί υπότι, όπως το Excalibur, θα μαγέψει τα πλήθη και θα δώσει σε όλους να καταλάβουν ότι είστε πραγματικά εξωφρενών, ενώ μπορεί να συνοδευτεί κάλλιστα από μια σπίδα που θα γράφει επάνω συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Φυσικά, για να ολοκληρώσετε το σετάκι, μην ξεχάσετε να φορέσετε την καλολαδωμένη πανοπλία σας που θα σας προστατεύσει περίφημα από τα γκλόμπς των ΜΑΤ. Ράδιο Αρβίλα. Εμπρός για μια διαδήλωση που θα κάνει τον άρχοντα των δακτυλιδιών να κοκκινήσει από την τροπή.